Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα θέματα τα οποία εσείς μας αποστέλλετε, σας ενδιαφέρουν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία παρατήρηση, ερώτηση του Τσολάκη από τη Γερμανία. Διαβάζω. Ο Χριστός προϋπήρχε. Εξ αυτού έγιναν τα πάντα πριν έρθει στη γη. Συνομιλούσε με το Θεό. Ο Υιός του Θεού πάντα ήταν Υιός. Σαν Λόγος Θεού στον ουρανό ήταν με σωματική μορφή. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, ήταν ο Χριστός δίπλα στο Θεό πριν έρθει στη γη? Αν όχι, με ποιον μιλούσε ο Θεός στη γέννηση «ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση»? Ή στον Ιωάννη λέει «δόξασέ με τη δόξα που είχα σε σένα πριν γίνει ο κόσμος»? Ναι, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, το ερώτημα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και αφορά στην τριαδικότητα του Θεού. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο μυστήριο η τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας λέγει ο Λόγος του Θεού, που είναι αψευδής, στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη και στο 5ο κεφάλαιο και το 7ο εδάφιο, διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτε οι τρεις είναι εν. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό μυστήριο η τριαδικότητα του Θεού, γιατί αποκαλύπτεται και στον ουρανό, καθώς μαρτυρούν τρεις στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, αποκαλύπτεται βέβαια και στη γη, αφή στιγμής από τότε που ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε στη γη σαν Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο αυτό το θαυμαστό εδάφιο: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς τον Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό». Άρα λοιπόν η τριαδικότητα ευθύς εξ αρχής αποκαλύπτεται μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και όχι μόνο, υφισταμένη στον ουρανό. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν προσευχότανε για τους μαθητάς του, αλλά και δίδασκε τους μαθητάς του ενώ ήταν ακόμη στη γη, ιδιαιτέρως την τελευταία μέρα που επρόκειτο να παραδοθεί από τον Ιούδα για να σταυρωθεί και να πεθάνει, λέγει ο ίδιος στο 17ο κεφάλαιο και στο 7ο εδάφιο: «Τώρα εγνώρισαν οι μαθητές ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας έδωκα εις αυτούς, και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας». Υπάρχει λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, ανθρώπινα θα μπορούσαμε να πούμε, η άποψη, κατά την ταπεινή μας γνώμη, η θεολογική άποψη επάνω στην τριαδικότητα του Θεού, ότι εν αρχή ήταν ο Θεός, ο οποίος μέσα του είχε και τον Λόγο που ήταν Θεός, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή είναι η πληρότητα της θεότητος. Κάποια στιγμή εξήλθε ο Λόγος εκ του Θεού και ο Θεός ελάλησε και δια του Λόγου έπλασε τα πάντα εν Πνεύματι Αγίω.
είναι ο Δημιουργός Θεός. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόσταση του Θεού στον ουρανό μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή όπου διαθελήματος Θεού, δηλαδή διαπνεύματος Αγίου, η Μαρία η Παρθένος, η Αγία και ευλογημένη μητέρα του Κυρίου, συνέλαβε εγγαστρή, επαναλαμβάνω διαπνεύματος Αγίου, και εγέννησε Ιησούν τον Ναζωραίο, ο οποίος είναι, όπως αναφέρεται σε πολλά σημεία στη Γραφή, η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δηλαδή, όπως μας φανερώνει και ο Ιωάννης, και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Αυτό βέβαια είναι και το μέγα μυστήριο της ευσεβίας, όπου αναφέρεται, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, και να το διαβάσουμε αν θέλετε, είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο και λέγει: «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός, ο Λόγος Θεός, εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Ο Θεός λοιπόν εφανερώθη εν σαρκή. Όμως πολύ καλύτερα, τολμώ να πω, το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους λέγοντας, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το πέντε εδάφιο: «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις Χριστός Ιησούς, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, ενώ ήταν Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο», η τριαδική υπόσταση του Θεού, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, αποφάσισε ο Θεός ρωτώντας ποιος θα υπάγει δι' ημάς κάτω στη γη για να σώσει τους ανθρώπους που καταδυναστεύονται από το διάβολο, και απάντησε ο Λόγος: «Ιδού εγώ, ο Θεέ, έρχομαι με χαρά δια να κάμω το θέλημά σου». Δηλαδή βλέπουμε και ένα διάλογο, τουλάχιστον έτσι μας τον αποκαλύπτει ο Θεός, για να το καταλάβουμε, μεταξύ του Πατέρα και του Λόγου. «Ιδού εγώ, ο Θεέ, έρχομαι δια να κάμω το θέλημά σου». Και έτσι, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε την ισότητά του με το Θεό, αποτέλεσμα αρπαγής, δηλαδή το να γίνει ίσως με το Θεό κάτω στη γη. Θεός στη γη, Θεός και στον ουρανό. Δεν ενόμισε λοιπόν αρπαγή την ισότητά του με το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον, εκένωσε τον εαυτό του, όχι από τη θεότητα, αλλά από τη δόξα που είχε στον ουρανό, εν μορφή Θεού, εκένωσε τον εαυτό του αφού έλαβε δούλου μορφή. Έγινε λοιπόν δούλος, έλαβε δούλου μορφή, δηλαδή άνθρωπος. Αφού λοιπόν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, και εδώ είναι το μέγα μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού, ότι ο Θεός έγινε όμοιος με τον άνθρωπο, το δημιούργημά του, τον οποίον έπλασε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του ευθύς εξ αρχής εκεί στην Εδέμ. Αφού λοιπόν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, όμοιος με τους ανθρώπους και έγινε ακριβώς άνθρωπος, ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, δηλαδή που κουράζεται, που λυπάται, που δακρύζει, που χαίρεται, που πονάει, που θλίβεται, αφού ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, αφού έγινε ένας κατά πάντα σε όλα τα χαρακτηριστικό του άνθρωπος, χωρίς να χάσει τη θεϊκή του υπόσταση,
ο Λόγος του Θεού, ο Θεός, τότε σαν άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε ο ταπεινότερος των ανθρώπων και μάλιστα υπήκοος εις το θέλημα του Θεού σαν άνθρωπος μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι θανάτου. Γιατί δεν φοβήθηκε το θάνατο που φοβάται κάθε άνθρωπος, αλλά προχώρησε προς τον θάνατο, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Ον Θεός, Λόγος Θεού αιώνιος. Σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, άρα λοιπόν έγινε υπήκοος το θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, μέχρι την τελευταία στιγμή, γι' αυτό και είπε τετέλεστε, τελείωσα το έργο το οποίο μη έδωκας. Και μάλιστα θανάτου σταυρικού, που ήταν ο πιο επώδυνος, και όχι μόνο επώδυνος ως προς το σώμα, αλλά και ως προς την ψυχή και ως προς το πνεύμα, γιατί είναι επικατάρατος, γραμμένος στο Λόγο του Θεού, πάσο κρεμόμενος επί ξύλου. Και το χειρότερο ήταν ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, καθώς μαζεύτηκαν όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, γιατί ήταν εκεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και μάζεψε όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και των γενεών των ανθρώπων σαν αρνίων εσφαγμένων, ο Πατέρας Θεός Άγιος δεν μπόρεσε να αντικρίσει τις αμαρτίες των ανθρώπων επάνω στο αρνίον το εσφαγμένον και απέστρεψε το πρόσωπό του και απέμεινε μόνος του ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος που είναι Θεός καθώς απαρχή ήταν. Θανάτου δε σταυρού, και γι' αυτό το λόγο ο Θεός υπερήψωσε τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν και χάρισε εις αυτόν το υπερπανόνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτό είναι το μυστήριο της ενανθρώπισης, της ενσάρκωσης του Λόγου του Θεού, του Θεού σε άνθρωπο, ο οποίος ήταν αυτό το οποίο είχε προορίσει προκαταβολής κόσμου, ο Πατέρας Θεός, για να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να πεθάνει δηλαδή για τις αμαρτίες μας. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι περί του Υιού, δηλαδή περί του Λόγου του Θεού, ο οποίος επρόκειται να γίνει Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου, στις παροιμίες, στο Λόγο του Θεού στις παροιμίες αναφέρεται «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού». Διαβάζω από το 8ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού από αιώνος, πρώτου αιώνος με έχρισεν απ' αρχής πριν υπάρξει γη». Και ερμηνεύει «Εγεννήθην», δηλαδή εξήλθε εκ του Πατρός. Δεν υπάρχει δηλαδή πατέρας και Υιός. Πατέρας προϋπήρχε, ο Υιός εκ των υστέρων εξήλθε. Γιατί μέσα στον Πατέρα Θεό υπήρχε ο Λόγος πάντοτε. Καθώς ήταν τρεις οι μαρτυρούντες και είναι στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Εξήλθε εκ του Πατρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προϋπήρχε εν το παρτρί. Ποτέ δεν υπήρξε ο Πατέρας χωρίς Λόγο και χωρίς Πνεύμα. Ο Θεός είναι τέλειος και πλήρης στην τριαδική υπόστασή Του, στην τριαδική ύπαρξή Του. Και ο Λόγος λέει εγεννήθην όταν δεν ήσαν η άβυση, όταν δεν υπήρχαν οι πηγαί ένα βίωσε ύδατα, πριν τα όρη θεμελιωθώσει επί των λόφων, εγώ εγεννήθην. Ακόμη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λέγει ο Κύριος μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον και στο κεφάλαιο Ιώτα
στο κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Όχι, συγγνώμη, στο κεφάλαιο Ιώτα Βήτα. Διαβάζω από το 44 εδάφιο. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπε: «Ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά στον πέψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέψαντά με». Αυτός λοιπόν που πιστεύει στον Ιησού Χριστόν, βλέπει αυτόν τον οποίον απέστειλε και ο οποίος είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, και βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Η εικόν δηλαδή του Θεού του αοράτου, ο οποίος αποτελεί το απάβγασμα της δόξης του Θεού και ο οποίος είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού και ο οποίος βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού βέβαια είναι ένα θαυμαστό πρόσωπο, γιατί έχει πολλές ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα είναι Υιός, Υιός Θεού, και διαβάζω. Διότι προς, πέμπτο εδάφιο, διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα και πάλιν εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός, όταν δε πάλι σαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη λέγει και ας προσκυνήσω συν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Είναι λοιπόν Υιός ανθρώπου αλλά και Υιός Θεού. Υιός Θεού που γεννήθηκε όπως είναι γραμμένο, Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε εγέννησα. Και η γέννηση του Υιού του Θεού φαίνεται μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων και θέλω να το βρούμε. Ποια είναι αυτή η μέρα? Διαβάζω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, από το κεφάλαιο 13 πράξεως των Αποστόλων και από το εδάφιο 32. «Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν». Ο Θεός λοιπόν εξεπλήρωσε στα τέκνα του Θεού, στα τέκνα του λαού Ισραήλ δηλαδή, την υπόσχεσή του να αναστήσει τον Ιησούν όπως είναι γεγραμμένον εις τον ψαλμό το δεύτερο, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα». Άρα λοιπόν η μέρα για την οποία μιλάει ότι εγέννησε ο πατέρας των Υιών είναι η μέρα της Αναστάσεως, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο, στην Απιστολή του προς Ρωμαίους γράφει: «Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, περί του Υιού του Θεού, ο οποίος εγεννήθη αφενός μεν εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, αφετέρου απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Άρα λοιπόν, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς εγεννήθη δια πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, Ιησούς ο Ναζωραίος, αλλά σαν Υιός Θεού εγεννήθη δια της Αναστάσεως, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του Θεού, «Υιός μου είσαι σήμερον, εγώ σε γέννησα». Και αυτό το λέει πολύ καλά στην επιστολή προς Κολοσσαείς και διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο περί του Ιησού. «Όστις Ιησούς είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως». Αυτό θα το δούμε αργότερα. «Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα», δια του Υιού, δια του Λόγου του Θεού, «τα εν της ουρανής και τα επί της γης, και τα αορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού εκτίστησαν και γι' αυτόν εκτίστησαν». Και αυτός είναι προπάντων, τα οποία συντηρούνται δι' αυτού, του Λόγου, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, ώστες είναι αρχή, και εδώ προσέξτε, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει πρωτεύων εις τα πάντα.
πρωτότοκος εκ των νεκρών, είναι ο πρώτος γεννηθής εκ των νεκρών Υιός Θεού, δια της Αναστάσεως αυτού. Και λέει πρωτότοκος, γιατί και η Εκκλησία θα αναστηθεί και θα είναι Εκκλησία πρωτοτόκων, που και αυτοί θα αναστηθούν με την αρπαγή της Εκκλησίας και θα γίνουν Υιοί Θεού εν δυνάμει. Και αυτό, για να το καταλάβουμε, μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Ήτα, στο 8ο κεφάλαιο, στην επιστολή προς Ρωμαίους, και λέγει: «Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού». Δηλαδή, οι Υιοί του Θεού, και ποιοι είναι οι Υιοί του Θεού? Οι άνθρωποι που δέχτηκαν τον Χριστό και σε αυτούς ο Πατέρας έδωσε εξουσία να γίνουνε τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, κληρονόμη δε Θεού, συγκληρονόμη δε Ιησού Χριστού, εάν μείνουν στο τέλος στην πίστη. Ξαναδιαβάζω λοιπόν: «Η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση αυτών των Υιών του Θεού, που ανεγεννήθησαν, υπέμειναν έως το τέλος, έμειναν πιστοί και έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, είτε ζώντες είτε αποθανώντες εν Κυρίω». Και συνεχίζει στο 20 εδάφιο: «Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, όχι με τη θέλησή της, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, για τον διάβολο που την υπέταξε μέσα από την αμαρτία και παράβαση του Αδάμ. Γιατί ο Θεός έδωσε εντολή στον Αδάμ και στην Εύα να ζούνε μέσα στον παράδεισο, να εργάζονται στον παράδεισο και να φυλάτουν τον παράδεισο. Και από τι να τον φυλάτουν? Από την φθορά, η οποία φθορά ήρθε όταν παρέβησαν το Λόγο του Θεού ο Αδάμ και η Εύα. Και κατηράστη ο Θεός τη γη, λέγοντας: κατηραμένη να σε εξαιτίας του Αδάμ που παρέβει τον Λόγο του Θεού. Επειδή λοιπόν η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εξουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει όμως και αυτή η κτήσεις θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς της και θα μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Και αυτή λοιπόν θα αναστηθεί. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Κολοσσαΐς ο Απόστολος Παύλος για τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι εικόν του Θεού, του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Γιατί πρώτος αυτός αναστήθη, πρωτότοκος εκ των νεκρών, και περιμένει τη στιγμή που θα δώσει το διάταγμα ο Θεός για να έλθει να παραλάβει την Εκκλησία του και να αναστήσει δια Πνεύματος Αγίου τους ζώντας εν Χριστώ και τους αποθανώντας εν Χριστώ. Και αυτό θα είναι η πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας ταυτόχρονα δε, και θα αναστηθεί και οι κτήσεις, καθώς λέγει: «Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση συστενάζει και στην αγωνία αιώνς του νυν, όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχουμε την απαρχήν του Πνεύματος, και μη στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν», δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, δια της Αναστάσεως αυτού, είναι πρωτότοκος των νεκρών, εγεννήθη, όπως διαβάσαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, αλλά επεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού, και όλοι περιμένουμε και εκτίσεις την πρώτη Ανάσταση, που θα λάβουν μέρος οι δίκαιοι, και θα γίνει για μένα την Εκκλησία με την αρπαγή της Εκκλησίας πριν την αποκαλυφθεί ο Άνομος, ο Αντίχριστος, δια δε τους υπόλοιπους όλους με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους πριν τη Δευτέρα Παρουσία, και τότε θα ξαναγεννηθεί και η κτήσεις, η οποία τώρα είναι στη δουλεία της φθοράς. Να έρθουμε λοιπόν από την αρχή. Στον ουρανό υπήρχε η θεότητα, ο Θεός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, όπου μαρτυρούν στον ουρανό και, όπως βλέπουμε μέσα από τη γραφή, συνομιλούν κιόλας. Και όπως είπαμε και προηγούμενα, συνομιλούν, όπως όταν ρώτησε ο Θεός ποιος θα υπάγει ήδη ημάς να σώσει τους ανθρώπους, ο Ιησούς είπε: «Ιδού εγώ ο Θεέ
θα κάνω το θέλημά σου με χαρά και θα έρθω να δεχτώ να γίνω ίσα με το Θεό και να λάβω δούλου μορφή. Το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε υπήρχε μέσα στο Θεό, όπως και ο Λόγος του Θεού. Όταν όμως ήρθε η στιγμή της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, τότε ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ φεύγω, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς, γιατί θα αφήσω άλλων παράκλητων στη γη να προσεύχεται για σας, το Πνεύμα της Αληθείας». Και έτσι στη γη τώρα υπάρχει το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο οποίος κατοικεί μέσα μας και δια Πνεύματος Αγίου, η Τριάδα, η Ομοούσιος και η Αχώριστος κατοικεί μέσα μας, καθώς λέγει η Γραφή, δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού, γιατί ο Θεός κατοικεί εν ημίν. Τώρα, ένα εδάφιο το οποίο έχει ενδιαφέρον και στο οποίο αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, όπου λέγει η Γραφή, να το βρούμε, διαβάζω από το Ιωταζήτα κεφάλαιο, 17ο κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο, αν και μας ενδιαφέρει το 5. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε «Πάτερ, ήλθεν η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Τον Υιόν σου επί της γης, δια της Αναστάσεως». Και συνεχίζει «Καθώς έδωκασες αυτόν εξουσίαν πάσης αρκός, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν». Έδωκας λοιπόν εξουσία να δώσει ζωή αιώνιον σε όλους όσους ανθρώπους δώσει σε αυτόν. Και συνεχίζει «Αυτή δε είναι η ζωή αιώνιος, να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον εκείνον τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Και συνεχίζει «Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα το οποίον μη έδωκας να κάνω». Και αυτή είναι η δόξα που πρόσφερε ο Υιός άνθρωπος Χριστός Ιησούς επί της γης, καθώς έπραξε πάντα το θέλημα του Θεού επί της γης. Και λέγει τώρα «Και τώρα δόξασό με εσύ, Πάτερ πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Δόξασέ με πάλι κοντά σου. Φέρε με πάλι κοντά σου. Δηλαδή ανάστησόν με. Θέσε με εκ το δεξιόν σου. Όπως ήμουν πάντα, σαν λόγος, τώρα σαν Υιός. Και ακόμη, διαβάζω από το ίδιο κεφάλαιο στο 24 εδάφιο, «Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι, δια να θεωρώσει τη δόξα την οποία μη έδωκας, διότι με αγάπησας προκαταβολής κόσμου». Εδώ μιλάει βεβαίως για τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ότι τον εδόξασε προκαταβολής κόσμου και τον αγάπησε προκαταβολής κόσμου, τον άνθρωπο ο οποίος θα γεννιότανε από το Πνεύμα το Άγιο και τη Μαρία την Παρθένο, όπως ακριβώς περιγράφει και τη δική μας αναγέννηση στην Επιστολή προς Εφεσίους, και θέλω να το διαβάσω, είναι στο πρώτο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, καθώς ο Θεός, ο Πατέρας, εξέλεξε ημάς δια του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Βλέπετε λοιπόν ο Πατέρας Θεός, ο Θεός ο Παντοδύναμος, ο οποίος πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ο μόνος δεσπότης, και πρέπει να το δούμε αυτό, ο Θεός, λέγει η Γραφή στην Επιστολή προς Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου την πρώτη. «Ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων», να το διαβάσω από το 14 καλύτερα ή από το 13, «σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιώντος τα πάντα, και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλή νομολογία, να φυλάξεις την εντολή αμόλυντων και άμεμπτων, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν εν της ορισμένης καιρής θα δείξει, θα φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ώστις μόνος έχει την Αθανασία,
κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδη, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Ο Θεός λοιπόν είναι ο μόνος δεσπότης που κατοικεί εις φως απρόσιτων. Και αυτός ο Θεός απέστειλε τον Λόγον σαν Υιό ανθρώπου και έγινε άνθρωπος ως αρνίων εσφαγμένων. Και τον αποκαλεί τον μόνο Θεό, βασιλέα των βασιλευόντων και κύριο των κυριευόντων, ενώ Ιησούς Χριστός είναι βασιλεύς των βασιλέων και κύριος των κυρίων. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και σε ένα άλλο εδάφιο, όπου αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα, στο τέλος τετάρτου εδαφίου, αρνούμενοι τον μόνον δεσπότη Θεό και Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είναι οι δύο υποστάσεις του Ιησού Χριστού, του προσώπου αυτού, που είναι δεσπότης Θεός, αλλά ταυτόχρονα και άνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βέβαια, επαναλαμβάνω και τελειώνουμε, ότι αυτό είναι ένα μυστήριο, η τριαδική υπόσταση του Θεού. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα μέσα από το Λόγο του Θεού με την σοφία και τη σύνεση την ανθρώπινη την οποία έχουμε. Αλλά για να δούμε τι σημαίνει μυστήριο, είναι ένα δόγμα, είναι ένα αξίωμα. Ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Ή πιστεύεις στην τριαδικότητα του Θεού, της υποστάσεως του Θεού, ή δεν το πιστεύεις. Ή πιστεύεις ότι ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος ή δεν το πιστεύεις. Εάν όμως το πιστέψεις, τότε θα έχεις ζωή αιώνια. Τότε θα επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού και ο Θεός θα σε σώσει. Τότε θα μεταβείς από το σκοτάδι του κόσμου τούτου στο φως του Θεού και θα μεταβείς από τον θάνατο στη ζωή, από την αιώνια κόλαση στην απώλεια, στην αιώνια ζωή. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Χαίρομαι που ασχοληθήκαμε ένα τόσο σοβαρό θέμα, την τριαδικότητα του Θεού, και εύχομαι ο Θεός να μας το αποκαλύπτει μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, για να δεχθούμε με απλότητα Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, Τριάδομο Όσιος και Αχώριστος. Εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω ότι παρακολουθούσατε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», μια εκπομπή που ασχολούμεθα με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις οποίες μας στέλνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά ευχαριστούμε και το Θεό για σας, με email στη διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, διά του Ιησού Χριστού. Αμήν. Thank you.